6-3 το σκορ. Συνεχίζουμε με Μελίνα και Στέλλα. Έτοιμες! Μεγαλύτερη διαφορά στον αγώνα μέχρι στιγμής. Έχασε ισορροπία εκεί, Μελίνα ξαναμπαίνει πάλι στη δοχό ισορροπίας. Στέλλα περνάει στο επόμενο εμπόδιο και χτίζει πολύ καλή διαφορά. Κονέσκε από τον Μάρη για να την ενημερώσει ότι ο αντίπαλός της έχει πέσει. Ανοίγει η πόρτα η Στέλλα, περνάει στα δύο τελευταία εμπόδια. Τώρα θα μπει στα χαμηλά η Μελίνα. Για να δούμε αν μπορεί να τριμάρει τη διαφορά η Στέλλα Ανδρεάδου, άχαστη από την αρχή του αγώνα. Πρώτο τριγωνάκι εκτός. Έφυγε και το δεύτερο, συνεχίζει με μεγάλα σακίδια. Και θα πέσει το τρίτο, πρώτο για τη Μελίνα. Τρίτο για τη Στέλλα. Δεύτερο για τη Μελίνα, η οποία δεν έπεσε σε λάθος, παραλίγο εκεί να πέσει ο κύβος, προηγούμενος κύβος. Σημαδεύει, λίγο ψηλά η βολή της, θα πάρει και αυτή βαριά σακίδια και θα κάνει το λάθος τώρα, πρέπει να κάνει το reset. Τίποτα. Στέλλα διώχνει και τέταρτο. Περνάει στους κύβους, ένας εκτός. Δεύτερος, τρίτος, τρέχει να μαζέψει, έχει δύο σακίδια μπροστά, αυτά φωνάζει ο Μάριος να επιλέξει. Να κάνει λίγο πιο γρήγορα, κάνει την πρώτη βολή, διώχνει και τον τέταρτο, τρίτο τριγωνάκι Αμελίνα. Λάθος και πάλι αυτή η Μελίνα τρέχει να στήσει, πρώτος κρίκος από τη Στέλλα κοντά στο 6-4. Επιστρέφει, σημαδεύει, δεν θα περάσει ο κρίκος στον άξονα. Έχει όμως αρκετό χρόνο μέχρι να την πλησιάσει η Μελίνα. Δεύτερος κρίκος, 6-4 το σκορ από τη συνήθι ύποπτη Στέλλα Ανδρεάδου. Εκεί η Μελίνα ξαναμπαίνει πάλι στην τοπική ισορροπία. Τώρα θα μπει στα χαμηλά η Μελίνα. Πρώτο τριγωνάκι εκτός. Έφυγε και το δεύτερο, συνεχίζει με μεγάλα σακίδια. Τρίτο για τη Στέλλα. Στέλλα διώχνει και τέταρτο. Πρώτος κρίκος από τη Στέλλα κοντά στο 6-4. Δεύτερος κρίκος, 6-4 το σκορ από τη συνήθι ύποπτη Στέλλα Ανδρεάδου.